Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε, Δευτέρα σήμερα και είμαστε ήδη 30 Μαΐου, πάει και ο Μάιος σιγά σιγά, πρώτη τελευταία ημέρα και σιγά σιγά θα πούμε και στον Ιούνιο φυσικά, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού και επίσημα και ήδη νομίζω ότι οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που θυμίζουν καλοκαίρι, βέβαια. Είχαμε δυστυχώς ένα μπουρίνι χθες που ξέσπασε αρκετές περιοχές Θεσσαλίας, μεταξύ αυτών τα αγαπημένα Θάρσαλα για τέταρτη χρονιά, πραγματικά για τέταρτη χρονιά. Οι άνθρωποι δεν έχουν συλλέξει το προϊόν τους. Είχαμε άλλη μία χαλαζόπτωση με αποτέλεσμα να προκύψουν πολύ σημαντικές ζημιές από το χαλάζι. Σάρωσε καλλιέργειες ζαμβακιού, σιτηρών, βιομηχανικής ντομάτας, καλαμποκιού και άλλες καλλιέργειες. Στρώματα πραγματικά χαλαζιού, σαν να είχε πέσει χιόνι, ήταν στην περιοχή των Φαρσάλων. Κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να καταστρέψουν τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς. Λίγο πριν, έτσι, οι άνθρωποι δουν τις οδιές τους, δουν τις καλλιέργειές τους, έτσι να παράξουν, γιατί είναι και τα καλλιεργητικά έξοδα φέτος υπέρογκα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι αγρότες και δυστυχώς επαναλαμβάνω για τέταρτη χρονιά, δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Προφανώς οι κλιματολογικές πλέον συνθήκες έχουν αλλάξει, δεν το συζητώ και δεν μιλούμε για καιρικά φαινόμενα απλά, αλλά για ακραία καιρικά φαινόμενα και δυστυχώς είχαμε έτσι αυτή την πολύ μεγάλη ζημιά. Δεν είχαμε και καλό Σαββατοκύριακο γενικότερα, θεωρώ. Είχαμε δυσάρεστες ειδήσεις, είχαμε ένα Λαρισαίο ο οποίος σκοτώθηκε στις πρέσπες. Θα δούμε σε λίγη ώρα, έχουμε και την Ιωάννα Μπουροπούλου, όχι με ευχάριστες ειδήσεις πάλι από την πόλη του Βόλου. Και φυσικά και είχαμε και το φοβερό αυτό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε μια εξάχρονη. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως και κατά τη συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα ξεκινά μια ηλιόλουστη ημέρα. Βέβαια, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, δεν θα είναι και ιδιαίτερα καλή εβδομάδα. Θα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, δυστυχώς, έτσι, με καιρικές συνθήκες περίεργες. Βέβαια, οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, 34-35 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμούς έχει τώρα, 21 βαθμούς έχει τώρα στη Λάρισα. Θα δούμε λοιπόν και τις καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν, αφού πρώτα καλημερίσουμε και τον Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Βασίλη Καραμπά στη Λάρισα και την Έλληνα Κυριαζίδου, πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων, αλλά φυσικά και στο site του σταθμού μας astratv.gr. Βόλος, νέο επεισόδιο στο παιχνίδι του θανάτου. Τι καταγγέλει ο οδηγός που είδε ξαφνικά ένα παιδί μπροστά στις ρόδες του αυτοκινήτου. Εργασίες στο κάστρο της Σκιάθου θα παραμείνει κλειστό. Αντάμα παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων στον Άγιο Γεώργιο Βόλο και Βόλου και θα δούμε και εικόνες. Και η Σκιάθος παραμένει bike friendly προορισμός για δεύτερη χρονιά, friendly συγγνώμη. Και επίσης η καλύτερη ανατολή του ηλίου στα παράλια της Λάρισας με τα απίστευτα χρώματα προάγγελος του καλοκαιριού, φωτογραφίες αλλά και βίντεο. Εφημερίδα Ελευθερία, στην καρδιά του πρωτοσέλιδου, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ζημιές από χαλάζι, σάρωσε καλλιέργειες ζαμβακιού, σιτηρών, βιομηχανικής ντομάτας, καλαμποκιού και άλλες καλλιέργειες, κυρίως σε Άγιο Γεώργιο και Βίδριο. Σε απόγνωση αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι από περισσότερες καταστροφές, τι δηλώνουν εκπρόσωποι της Ανατολικής Ομοσπονδίας, να πούμε ότι σήμερα στις 10 η ώρα το πρωί θα έχουμε και κινητοποίηση έξω από την περιφέρεια Θεσσαλίας από αγρότες. Τώρα, να πούμε βεβαίως ότι έχουμε και το χρυσό λασονίτη με λισοκόμο στο Ντουμπάι. Τι λέει στην εφημερίδα για την επιτυχία του ως βιοκαλλιεργητής. Περπάτησαν για την ειρήνη οι φιλελληνιστές της ΕΔΙΕ που έκαναν πορεία ως την 110 και διαμαρτυρία αρδευτών και το φράγμα της γειτόνης. Η εταιρεία τώρα Ναβαρίνο δόρισε απεινιδωτής στο γυροκομείο. Και έχει καεί και για γιο ταχύ από καραμπόλα, έτσι. Θα δούμε και την εφημερίδα ταχυδρόμος, ακριβά καύσιμα και με τον τουρισμό. Το συνεχές ράλι ανόδου στην τιμή της βενζίνης προβληματίζει τους επαγγελματίες. Σε αναμένα κάρβονα κλάδι που περιμένουν τη σεζόν για να δουλέψουν. Ράνια Σβίγκου, αλμυριώτησα, η νέα γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, μισή από τα Καλάβρετα και μισή από το Βόλο και συγκεκριμένα από τον Αλμυρό. Η πρόταση έτσι του Αλέξη Τσίπρα που έφερε τα πάνω κάτω έτσι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεξιά βλέπετε ένα
Πλούσιο πραγματικά έτσι ρεπορτάζ αθλητικό. Στεφανία Ζαχίλα επέστρεψε με το χάλκινο από την Τουρκία και πολλά συγχαρητήρια. Εφημερίδα Θεσσαλία, δεκάδες νέες πολυκατοικίες, τουλάχιστον 25 με 30 έχουμε αυτή την περίοδο στο Βόλο που φτιάχνονται. Πού στρέφεται το ενδιαφέρον των υποψηφίων αγοραστών, προβληματισμός ωστόσο για τη συνεχή αύξηση του κόστους των υλικών. Δράσεις κατά του καπνίσματος στο Πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου, χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών εν ώψη διορισμών, δύο συλλήψεις για μουσική και η χορύπανση, πάνω από 150 αυξήσεις αεροπλάνων το Μάιο στη Σκιάθο. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά έχουμε να συζητήσουμε εδώ στην πρωινή ατζέντα. Πάρα πολλά θα τα οποία έχουμε να δούμε φυσικά με πολλά πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ. Βεβαίως έχουμε και τα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα με την προκλητικότητα έτσι, της Τουρκίας. Και μάλιστα θα γίνει και θέμα συζήτησης της Σύνοδο Κορυφής, όπου θα βρεθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η τουρκική προκλητικότητα χθες νομίζω ότι ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Και κάθε φορά λέμε τι άλλο θα βρει, τι άλλα ψεύδι, τι άλλο θα ακολουθήσει από τον Τούρκο Πρόεδρο. Και βεβαίως ο Ερντογάν προσπαθεί παντή τρόπο έτσι να αλλάξει το κλίμα, διότι δεν είναι το καλύτερο προφανώς και για την Ευρώπη αλλά και για την Αμερική. Έφαγε πόρτα και για τα F-16 και για τα F-35 και είδε τι έγινε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Κογκρέσο και βλέπει να καταραίει η λίρα. Και βλέπει τα οικονομικά σοβαρά προβλήματα, όχι για τον ίδιο που τρώει με χρυσά κουτάλια φυσικά, αλλά σίγουρα πάμε για ένα θερμό καλοκαίρι, λένε κάποιοι, όσον αφορά τον Ερντογάν. Ήδη οι ροές από ευρώ έχουν αυξηθεί τα τελευταία 24 ώρες, δεν σταμάτησαν και ποτέ, αλλά έχουν αυξηθεί, δεν το συζητώ. Έχουμε και το εμπάρκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πετρέλαιο της Ρωσίας. 27 διαπραγματεύονται για την εξαίρεση αγωγού κλειδιού για την Ουγγαρία. Και για να δούμε τι θα γίνει με τα μέτρα που σκέφτονται να λάβουν για την Κυριακή χωρίς αυτοκίνητο, για τον περιορισμό της εργασίας, με την τηλεργασία. Πολλά μέτρα στο τραπέζι των συζητήσεων. Για να δούμε όμως τι από όλα θα ισχύσει. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το ρεπορτάζ που αφορά τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, τι υπόθηκε από τον ίδιο. Και βεβαίως δεν δίνουν και μεγάλη σημασία στα λόγια, όχι να δίνουν σημασία, δεν απαντούν, δεν θέλουν να συνεχίσουν την προκλητικότητα απέναντι στην Τουρκία, ωστόσο θα γίνουν κινήσεις to the point, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, κινήσεις στη Σύνοδο Κορυφής, κινήσεις εκεί που πρέπει, τα έπαιξε άλλο στο Κογκρέσο, ακόμη και αυτοί που δεν γνώριζαν μέσα στο Κογκρέσο τι, πού βρίσκεται καν η Ελλάδα και αν υπάρχει αυτή η προκλητικότητα από πλευράς Τουρκίας, έγινε νομίζω ξεκάθαρο αυτό το μήνυμα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει για τις πολλές τελευταίες ημέρες των έντονων προκλήσεων πλευράς Τουρκίας. Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία μετά την κλιμάκωση των προκλήσεων και το Μητσοτάκης γιόκ του Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν, απίθυνο πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η σημερινή πρώτη μετά τον Φεβρουάριο του 2020 συνεδρίαση σε πλήρη σύνθεση και διαζώσεις γίνεται στον απόϊχο των ταξιδιών του στην Αμερική αλλά και στον Ταβός, αποστολές που εξέπεμψαν κοινό μήνυμα της ισχυρής Ελλάδος. Η δυνατή Ελλάδα βέβαια ενοχλεί κάποιους. Δεχόμαστε έτσι από τους γείτονές μας νέους λεονταρισμούς, αλλά όσο αυτοί απειλούν τόσο εκτίθενται και πιστεύω ότι όσο μας προκαλούν τόσο περιθωροποιούνται. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η γεωγραφία μας θέλει δίπλα-δίπλα. Όμως δυστυχώς εκείνοι επιλέγουν να σταθούν απέναντί μας, απέναντι στο διεθνές δίκαιο, απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στον ΝΑΤΟ. Εμείς συνεπώς δεν έχουμε λόγο να ανοίξουμε διάλογο με το παράνομο, με το ανιστόρητο και τελικά με το αδιέξοδο. Αντίθετα, μένουμε πάντα ανοιχτοί σε κάθε προσέγγιση που εδράζεται στη διεθνή νομιμότητα αλλά και στις σχέσεις καλής γειτονίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν θα υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας και προφανώς δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν θα δημοσιοποιούμε διεθνώς σε όλα τα φόρα όσα απαράδεκτα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στην περιοχή μας. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα εσωτερικά θέματα τα οποία κυριαρχούν στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο πραγματοποιείται διαζώσεις. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της παιδείας, κάνοντας λόγο για γενναία μεταρρύθμιση που γίνεται στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ αναφέρθηκε και στα επεισόδια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Αυτά λοιπόν και την ίδια ώρα έχουμε προφανώς τα δικά μας προβλήματα. Τώρα κάπου διάβαζα, ελπίζω να είναι τρόλ και να μην είναι είδης που δεν νομίζω, γιατί είναι σε ένα άγκυρο, σε μια άγκυρη εφημερίδα που λέει ότι η επιστροφή του φόρου, που είναι και ελάχιστη, έτσι αυτοί οι οποίοι θα λάβουν επιστροφή φόρου, δεν θα τη λάβουν, λέει, γιατί θέλουν να δουν ποιος χρωστάει, τι χρωστάει, ακόμη και να, να χρωστάει σε επόμενες δόσεις. Δεν ξέρω αν όντως σκέφτονται κάτι τέτοιο, δηλαδή να κρατήσουν ακόμη και τις επιστροφές των φόρων, να γίνει πρώτα ο συμψηφισμός κτλ. Εν πάση περιπτώσει, όλα με το σταγονόμετρο, τα πάντα με το σταγονόμετρο. Αυτή η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί από την πρώτη μέρα που έγινε κυβέρνηση ότι σε ένα μήνα, λέει, θα καταφέρουμε να βγάλουμε συντάξεις. Και έχουν, κοντεύει να περάσει η τετραετία αυτής της κυβέρνησης και ακόμη λένε τον επόμενο μήνα, σε 20 μέρες, σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, και έχουμε κουραστεί να το ακούμε αυτό πραγματικά. Τώρα, στα υπόλοιπα, είχαμε αυτό το τραγικό πραγματικά συμβάν με την εξάχρονη εκεί στην Εθνική Οδό, στον παράδρομο της Εθνικής Οδό, που έχει στηθεί ένας πρόχειρος καταβλισμός Ρωμά. Οι ίδιοι λένε ότι αγόρασαν ένα χωράφι, ουσιαστικά, γιατί και δεν μπορεί να είναι έτσι οικοδομήσιμο το σημείο, και κάπου εκεί έστησαν ένα πρόχειρο καταβλισμό. Κάποιοι έχουν την ευθύνη. Κάποιοι δεν προστάτευσαν αυτούς τους ανθρώπους. Τα παιδιά των οικογενειών παίζουν δίπλα ακριβώς από τον παράδρομο της Εθνικής Οδού. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτόν τον τραυματισμό, τον σοβαρό τραυματισμό αρχικά του εξάχρονου παιδιού. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν τα κατάφερε όμως και δυστυχώς κατέληξε. Φανταστείτε τώρα την οικογένεια. Θρυνεί ένα εξάχρονο παιδάκι. Κάνεις δεμένη ασυγκίνητο σε μια τέτοια είδηση, το λέμε συνεχώς. Από την άλλη και τις τύψεις του οδηγού που ξέρει, που φέρει, θα φέρει μια ζωή, έτσι το γεγονός αυτό, ότι έχει αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή με έναν καταβλισμό Ρωμά που, επαναλαμβάνω, στήθηκε πρόχειρα δίπλα σε ένα παράδρομο της κεντρικής, της Εθνικής Οδού. Κάποιοι, επαναλαμβάνω, έχουν την ευθύνη που δεν φρόντισαν για τα αυτονόητα. Είτε τη μετακίνησή τους, την απομάκρυνσή τους, είτε να βρεθεί ένα άλλο, κάπου αλλού ένα σημείο, μάλιστα για να μπορούν να λειτουργούν και αυτόν τον καταβλισμό. Προφανώς υπάρχουν και ρευματοκλοπές, γιατί πώς έχουν ρεύμα εκεί, πάνω σε ένα σημείο σχεδόν στην Εθνική Οδό. Άρα γίνονται και ρευματοκλοπές. Και αν έχουμε θρυνήσει έτσι άτομα από ρευματοκλοπές που έχουν πάθει ηλεκτροπληξία, θυμάμαι, στον Τύρναβο έχω ήδη κληθεί 2 φορές να πάω. Άρα λοιπόν και κάποιοι άλλοι θα πρέπει να τιμωρηθούν έτσι για αυτό το συμβάν. Προς το παρόν η οικογένεια εντός εισαγωγικών έχει τιμωρηθεί, αλλά και ο ίδιος ο οδηγός που, επαναλαμβάνω, μια ζωή θα έχει μέσα του ότι αφαίρεσε μια ανθρώπινη ζωή, έστω και να δεν το ήθελε προφανώς ο άνθρωπος, έτσι ο οδηγός. Τώρα είχαμε και ένα φοβερό τροχαίο το οποίο συνέβη στις Πρέσπες εκεί. Λοιπόν, έμενε τα τελευταία χρόνια με την οικογένειά του ο αδελφός του γνωστού δημοτικού συμβούλου, του Θωμά του Δαούλα, ο Κωνσταντίνος Δαούλας, με την οικογένειά του. Άγνωστο πώς έτσι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας του, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 68χρονου, επαναλαμβάνω, Κωνσταντίνο Δαούλα. Είναι αδερφός του πολύ γνωστού δημοτικού συμβούλου έτσι της Λάρισας, με καταγωγή από την ορεινή Βερδικούσια. Κρίμα, πολύ πολύ κρίμα. Φεύγουν άνθρωποι από τροχαία δυστυχήματα, παράσταση στη μία, ξέφυγε της πορείας του άλλο. Και είχαμε ευτυχώς ένα με ελαφρά τραύματα, 4 επιβαίνονται σε ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το 10.30 το μεσημέρι στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου, στη διασταύρωση με το Αχίλιο, όταν συγκρούστηκαν, προσέξτε, 3 επιβατικά αυτοκίνητα. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο εξερχόμενο στην παλιά Εθνική Οδό, κάτω από συνθήκες που ερευνάει η τροχαία Λάρισας, συγκρούστηκε με δύο ταχύ που κινούνταν στο ρεύμα προς Λάρισα, αλλά και με αυτοκίνητο που κινούνταν προς τη Λάρισα. Μετά τη σύγκρουση μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο δύο ταχύ που κινούνταν με κατεύθυνση προς το Βόλο. Αυτή η καραμπόλα είχε σαν αποτέλεσμα να βγει εκτός οδοστρώματος ένα αυτοκίνητο. Ευτυχώς κατάφεραν να βγουν οι επιβάτες του, διότι αμέσως μετά τυλίχθηκε στις φλόγες και κάηκε πραγματικά ολοσχερός. Γι' αυτό λέω πολύ μεγάλη προσοχή, πραγματικά πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα, στα πολιτικά μας, να πούμε ότι είχαμε την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για την Ράνια Σβίγκου, το είδαμε εξάλλου και στο ρεπορτάζ, με καταγωγή από τον Αλμυρό. Αυτή η νέα κοπέλα, η οποία
σύμφωνα με τα όσα δήλωσε και, στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, αφού του διαβεβαίωσε ότι δεν θα είναι κάπου υποψήφια. Άρα λοιπόν είναι η πρότασή του για νέα γραμματέας του κόμματος Ιράνιας Βίγκου. 33 ετών, νεότατη, η οποία βεβαίως από πολύ νωρίς έδειξε επιθυμία της να είναι με την αριστερά και ήταν και γραμματέας της νεολαίας του κόμματος. Και σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που δυσαρεστήθηκαν μέσα στο ίδιο το κόμμα για την πρόταση αυτή. Ενδεχομένως έτσι κάποιοι άλλοι να καλοέβλεπαν αυτή την θέση. Η ίδια ήταν πολλά χρόνια κοντά στο πλευρό του Σκουρλέτη, έτσι πάρα πολλά χρόνια. Τώρα θα είναι η πρόταση, όπως είπαμε, έτσι, του Αλέξη Τσίπρα για γραμματέας του κίνηματος. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, τα κόμματα τρέχουν για την πάρτη τους, τρέχουν για τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, θα είναι Σεπτέμβριο, θα είναι Οκτώβριο, θα είναι στην ώρα τους, δεν ξέρω. Μόνο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να σου πω ότι και αυτός δεν ξέρει προς το παρόν, για να δούμε γιατί πολλά μπορεί να αλλάξουν, πολλά μπορεί να συμβούν. Λέγεται για ένα μήνυμα ανασχηματισμό ενδεχομένως και μέσα στο καλοκαίρι. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πάει πιο μετά και να κερδίσει χρόνο και έδαφος. Θα το δούμε αυτό. Την ίδια ώρα εμείς τρέχουμε για άλλα. Τρέχουμε γιατί απλά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα και τρέχει και το ράλι τιμών των καυσίμων. Στα ύψη έχουν περιορίσει, συγγνώμη, πάρα πολύ τις μετακινήσεις πλέον οι οδηγοί. Ακόμη, το είδαμε και στα πρωτοσέλιδα, το μεγάλο άγχος πλέον του τουρισμού είναι αυτό. Η ακρίβεια και βεβαίως αν θέλει κανείς ακόμη και για μονοήμερες, ακόμη και για ολιγοήμερες διακοπές, σκέφτεται. Δεν φτάνουν τα ακτοπλοϊκά που είναι αυξημένα. Έχουμε και τα καύσιμα και βεβαίως πολλοί έχουν αυξήσει και τις τιμές στα καταλήματα. Τα πάντα στα ύψη φέτος με μία τσέπη άδεια, αλλά και με μισθούς που είναι καθυλωμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι να σου κάνει το 50 ευρώ του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε έτσι ο Πρωθυπουργός. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα καύσιμα και επανερχόμαστε. Στα ύψη παραμένουν τα υγρά καύσιμα με πολλούς οδηγούς να έχουν περιορίσει αισθητά τις μετακινήσεις τους. Δεν μιλάμε για μεγάλους ανώδους, παιδιά. Είμαστε εκεί. Φλερτάρει πότε στα 98, πότε στα 102. 98-102, δηλαδή μέσα στον όρο το 100. Το μέσο όρο το 100, άμα θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος και ξαναγυρίσει στα επίπεδα του 60-70, τότε θα μιλήσουμε, ας πούμε, για ένα 70, ένα 80 αμόλυβδη. Αλλά αυτά είναι όνειρα. Εδώ πέρα τώρα, μέχρι να φτάσουμε σε αυτά τα όνειρα, θα πρέπει κάποιος να μεριμνήσει για τον ειδικό φόρο και για το ΦΠΑ. Βέβαια, για να μην το κάνω πολιτικό το θέμα, αυτοί που μαλώνουν, κανένας δεν τόλμησε να το κάνει και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί μαλώνουν τώρα. Μαλώνουν, αλλά δεν κάνουν καμιά πρόταση. Δεν λένε ότι εγώ όταν θα ανέβω θα κατεβάσω τον ειδικό φόρο ή το ΦΠΑ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η πλειοψηφία καλύπτεται μόνο τους ακούει να μαλώνουν. Δεν είναι σωστό αυτό. Οι πρατηριούχοι δηλώνουν πως ο πόλεμος μένεται τα καύσιμα θα είναι σε υψηλές τιμές. Υψηλές τιμές, πραγματικά, έτσι δεν ξέρω που θα πάει όλο αυτό. Την ίδια ώρα μένεται και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Καλοβλέπει και άλλα μέρη πέρα και άλλες περιοχές πέρα από τον Ντονμπάς η Ρωσία. Προφανώς το σχέδιο του Βλάντιμιρ Πούτιν δεν σταματά εδώ. Θέλει και άλλη γη, θέλει και άλλες περιοχές να καταλάβει. Και επαναλαμβάνω, το λέω συνεχώς, δεν υπάρχει κανένας κερδισμένος από ένα πόλεμο, γιατί μιλούμε για χιλιάδες στρατιώτες οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή, βεβαίως χιλιάδες άμαχοι, άνθρωποι οι οποίοι ήταν νοικοκυρέοι, εργάζονταν, είχαν τις δουλειές τους, είχαν την οικογένειά τους και δυστυχώς σε λίγες ημέρες έχασαν δικούς τους ανθρώπους, οικογένειες ξεκληρίστηκαν, αφανίστηκαν όλες οι οικογένειες, βασανίστηκαν κάποιοι. Χάθηκαν περιουσίες, χάθηκε η ζωή τους η ίδια. Άλλοι έπρεπε να καταλήψουν την πατρίδα τους, τα σπίτια τους, την οικογένειά τους, τον πατέρα, τον παππού, το θείο, τους πάντες για να φύγουν, να σωθούν από τη δίνη αυτού του πολέμου. Και υπάρχουν πολιτικοί αναλυτές που κάνουν λόγο για έναν πόλεμο ο οποίος θα κρατήσει πολύ ακόμη. Αυτό είναι το πολύ πολύ δυσάρεστο. Και όπως είπαμε, ο Ρώσος Πρόεδρος βλέπει και άλλες περιοχές, έτσι καλοβλέπει και άλλες περιοχές μάλλον για να καταλάβει. Για να δούμε, γιατί είναι ένας πόλεμος που επαναλαμβάνω έχει αφήσει πολλές ανοιχτές πληγές, εξακολουθεί να αφήνει πολλές ανοιχτές πληγές και ποτέ μα ποτέ δεν θα φτιάξουν οι σχέσεις Ουκρανίας-Ρωσίας, νομίζω το καταλάβουμε αυτό, έτσι. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε βεβαίως ότι έφυγε ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο Δάκης, αθόρυβα, πραγματικά αθόρυβα.
Αλλά πέρα από το ότι έφυγε αθόρυβα, έφυγε και έτσι θα έλεγε κανείς με μεγάλο πόνο. Τα τελευταία 24 ώρα ζούσε ένα μεγάλο δράμα με την έννοια ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Χτυπημένος και ο ίδιος από τον καρκίνο, αθόρυβα έδινε τη δική του μάχη και αθόρυβα έφυγε γιατί οι δικοί του άνθρωποι δεν ήθελαν να μάθουν την πολύ πολύ άσχημη κατάσταση που είχε περιέλθει ο ίδιος, αποτέλεσμα έτσι να φύγει από την ζωή. Να ακούσουμε όμως έτσι λίγο από την υπέροχη φωνή του Δάκη. Πέρασες τόσες βροχές για να έρθεις σε μένα, φέρνοντας χούφτες με φως να ανοιχτώ. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα, μες στη ζεστή σου αγκαλιά να κρυφτώ. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια, τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Ρώταγα τι φταίει για το στόμα μου που καίει. Τώρα ξέρω πως τα χείλη σου ζητούσα. Και γυρνούν τα καλοκαίρια και με φέρνουν αυρέντο κοντά σου. Σε θέλω, σε θέλω. Σ' αγαπώ. Υπέροχο τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Χειμωνίδη που επέλεξε το τραγούδι πραγματικά. Ένας υπέροχος άνθρωπος που ήθελε ακόμη και έτσι ο θάνατός του να είναι ήσυχος. Ήσυχος για μας. Δηλαδή να μάθουμε και πολλά, να μάθουμε ότι ταλαιπωρούνταν πάρα πολύ από το σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και έφυγε σε ηλικία 79 ετών. Πόσα πολλά έχει προσφέρει πραγματικά ο Δάκης. Η κατάσταση υγείας του τραγουδιστή το τελευταίο διάστημα έχει επιβαρυνθεί όπως είχαν. Είχε κάνει γνωστό, οι καλύτεροι του φίλου είχαν κάνει γνωστό. Κατά τις αρχές Μαΐου, μάλιστα, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο στα Βόρεια Προάστια. Αν και ο ίδιος τα τελευταία 2 χρόνια προσπαθούσε να δίνει κουράγιο σε όλους τους καρκινοπαθείς, η κατάσταση υγείας του φαίνεται πως ήταν αρκετά έθραυστη. Την είδηση έκανε γνωστή και μέσω προσωπικού λογαριασμού στο Twitter η καλή φίλη και σύζυγος του Μίμη Πλέσσα, η Λουκίλα Πλέσσα Καρέρ. Πιο συγκεκριμένα έγραψε: «Στην αυγή του καλοκαιριού διάλεξες να φύγεις, ψυχή μου. Εσύ που μας έκανες να λατρέψουμε τα καλοκαίρια, τόσα καλοκαίρια, ξεκουράζω, θα σ' αγαπώ πάντα. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα με δίχως ένα σύννεφο, με δίχως στεναχώρια, αλλά όμως δεν με ζέστανε ο ήλιος του». Και αυτό λοιπόν, να κλείσουμε έτσι αυτό το κεφάλαιο του αγαπημένου Δάκη. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι και πολλές άλλες ακόμη επιτυχίες. Εξάλλου ήταν ένας έφηβος ακόμη και στα 79 του και κάθε φορά που έδινε μια συνέντευξη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που είχε διαγνωστεί και με καρκίνο, έδινε κουράγιο σε όλους τους καρκινοπαθείς, έστειλε το δικό του μήνυμα για την ίδια τη ζωή. Οι καλλιτέχνες εξάλλου δεν πεθαίνουν, το έργο μένει πίσω, είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι τραγουδιστής, είτε είναι ζωγράφος, οι καλλιτέχνες γενικότερα ζουν σίγουρα ανάμεσά μας με το έργο τους. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά, θα δούμε ποια είναι η επικαιρότητα και από την Μαγνησία, αλλά και πολλά πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Να πούμε ότι σήμερα, σε μία ώρα από τώρα, έχουμε έξω από την περιφέρεια Θεσσαλίας συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι αγρότες έτσι, για το φράγμα της γυρτώνης. Πότε θα μπει το νερό στα βλάκι, αυτό λένε οι ίδιοι, αυτό διερωτώνται τόσα χρόνια πια. Τόσα εκατομμύρια έπεσαν και δυστυχώς τίποτε δεν έχει γίνει. Νερό που φεύγει, καταλήγει στη θάλασσα.
δεν μπορούμε να το κρατήσουμε, δεν μπορούμε να το συγκρατήσουμε, δεν μπορούμε να ποτίσουμε, να αρδεύσουμε τα χωράφια. Και κάθε καλοκαίρι, όπως λένε και οι αγρότες, ζητιάνει της Δυτικής Θεσσαλίας για να πάρουν νερό από τον Αχελό και να σωθούν οι καλλιέργειες. Για ένα φράγμα που θα μπορούσε να λύσει πολλά αρδευτικά προβλήματα της περιοχής. Στις 10 η ώρα λοιπόν, σήμερα, έξω από την περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν οι αγρότες για το φράγμα της Γυρτώνης. Βεβαίως, όπως είπαμε, πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Θα δείξουμε και πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ με εικόνες σήμερα από τα Φάρσαλα, γιατί πέσαν σοβαρές ζημίες από το χθεσινό μπουρίνι. Μπορεί η Λάρισα σαν πόλη να μην είχε προβλήματα από χθες, λόγω της κακοκαιρίας. Ωστόσο, σε κάποιες περιοχές όπως το Φάρσαλα είχαμε καταστροφές, είχαμε έντονη βροχή, αλλά δυστυχώς συνοδεύονταν και με έντονη χαλαζόπτωση. Αποτέλεσμα, καλλιέργειες, σιτηρά, βιομηχανική ντομάτα και άλλα προϊόντα να έχουν υποστεί τεράστια ζημία. Μιλούμε για χιλιάδες στρέμματα, τα οποία δυστυχώς καταστράφηκαν. Την ίδια ώρα οι αγρότες όμως αναμένουν να πληρωθούν και από σειρά αγροτικών προγραμμάτων, ακόμη να δουν το χρώμα του χρήματος. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει και ο πρόεδρος της Αττικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο κ. Σύριος Μαρούδας, για αυτά τα προβλήματα. Γιατί ακόμη τους προσδόνται χρήματα από καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειές τους της περσινής χρονιάς. Φτάνει να σας πω λοιπόν ότι μόνο η περιοχή των Φασάλων έχει χτυπήθηκε χθες, μάλλον για τέταρτη χρονιά, έτσι, από χαλάζι. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Πολλά παραμένουν τα προβλήματα των αγροτών, καθώς όπως δηλώνει και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάησας, Ρίζος Μαρούδας, ο αγροτικός κόσμος παραμένει απλήρωτος για μια σειρά από αγροτικά προγράμματα. Δεν έχουν γίνει πληρωμές σε αρκετά προγράμματα όπως νητρορύπανση, βιολογικά και άλλα προγράμματα που υπάρχουν, που θα έπρεπε να έχουν ήδη δοθεί αυτά τα χρήματα. Και είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα τα δώσει μέχρι τέλος Μαρτίου και τώρα το πάει από αναβολή σε αναβολή και μιλάνε τώρα για μέσα Ιουνίου και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη στο να δώσουμε στα καλλιεργητικά έξοδα να μπορούν οι άνθρωποι να συνεχίσουν να καλλιεργούν, να βάλουν πετρέλαιο κτλ. Υπάρχουν όμως και ζημιές στον ΕΛΓΑ που δεν έχουν αποζημιωθεί, αλλά και ζημιές καινούργιες οι οποίες δεν αποζημιώνονται από το πλαίσιο του ΕΛΓΑ. Είναι όπως η ακαρπία που υπάρχει σε ποικιλίες Αχλαδιών στον Τύρναβο. Υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, αναφέρθηκαν χθες στα Μήλα, στην Ελασσόνα και σε μια ποικιλία Μήλων στην Αγία που υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα ακαρπίας το οποίο δεν αποζημιώνεται από την ΕΛΓΑ και δείχνει την αναγκαιότητα να αλλάξει επιτέλους αυτός ο αναχρονιστικός κανονισμός, να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή σε όλα τα στάδια της παραγωγής και για όλους τους νόσους και τους φυτικούς κινδύνους. Οι αγρότες ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο να πληρωθούν άμεσα για τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν. Που λένε τώρα για το τροχαίο, την καραμπόλα, που ευτυχώς δεν θερίσαν ανθρώπινες ζωές, ανθρώπινες απώλειες. Είχαμε τρία αυτοκίνητα, τα οποία συγκρούστηκαν. Μάλιστα, το ένα βγήκε εκτός πορείας και κάηκε ολοσχερός. Υπήρχε διακοπή ρεύματος χθες στα Φανάρια, γι' αυτό έγινε το τροχαίο. Έτρεξε ακόμα και το κλιμάκιο εκεί της περιοχής στο Γκελελέρ. Πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα όταν έχουμε και μπορεί, όταν έχουμε κακοκαιρία, όταν βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν φανάρια, φωτεινοί σηματοδότες. Προσέχουμε λίγο παραπάνω, έτσι. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ και κυρίως να δούμε τι γίνεται με την νεολαία. Πλησιάζει το καλοκαιράκι σιγά σιγά, κλείνουν σχολεία, κλείνουν σχολές, πανεπιστήμια, ξεκίνησαν τα πάρτι, είχαμε και τα δύο χρόνια κορονοϊού, καταλαβαίνουμε και τους νέους, οι οποίοι αισθάνθηκαν εγκλωβισμένοι αυτά τα τελευταία δύο χρόνια και είπαν να ξεδώσουν 5.000, αν δεν κάνω λάθος. Φοιτητές, νεολαίοι φοιτητές, δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ, αλλά μπορεί και να είναι βεβαίως σε κάποιες περιοχές, αλλά είναι και φίλοι, είναι οι παρέες που έτσι βρέθηκαν εκεί. Δυστυχώς όμως η κατανάλωση αλκοόλ ήταν τέτοια σε κάποια άτομα, τα οποία από την μέθη χρειάστηκε ακόμη να μεταφερθούν και στο νοσοκομείο. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Μετά από δύο χρόνια περιορισμών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, δόθηκε η πολυπόθητη άδεια από τις πανεπιστημιακές αρχές προκειμένου να διοργανωθεί όπως και έγινε χθες το βράδυ. Εντός του προαυλίου χορού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, ένα από τα καθιερωμένα μεγάλα πάρτι, ίσως σε ολόκληρη τη χώρα. Κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές αλλά και άλλα άτομα συγκεντρώνονται στο χώρο του πεδίων του Άρεως και διασκεδάζουν έως το πρωί. Από νωρίς πάντως χθες το απόγευμα, η πόλη γέμισε με χιλιάδες νεαρές και νεαρούς και από άλλες πόλεις που ήρθαν στο Βόλο, οι οποίοι έδωσαν το παρόν στην καθιερωμένη πια γιορτή και ένα από τα πιο δημοφιλή πάρτι. Όμως, παρά το κέφι και την επιτυχία της βραδιάς, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για κάποιους, καθώς σύμφωνα με τόσο αποκαλύπτονται, τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου σε κατάσταση μέθης. Κάποια από αυτά τα άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και κάποια άλλα με ιδιωτικά οχήματα, προκειμένου να τους παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
Χαρακτηριστικό πάντως της επιτυχίας του πάρτι που είχε πάνω από 5.000 άτομα και του κόσμου που συγκεντρώθηκε είναι ότι τα πρωινά δρομολόγια του τρένου με προορισμό τη Λάρισα ήταν ασφυκτικά γεμάτα, αφού είχαν έρθει στο Βόλο φοιτητές από πολλές γειτονικές πόλεις. Το αδιαχώρητο λοιπόν στο πάρτι τμήματος μηχανολόγων μηχανικών. Το επόμενο πρωί πάντως τα σκουπίδια έκαναν την εμφάνισή τους, με αποτέλεσμα οι υπηρεσία καθαιρεότητας του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με άλλα συνεργεία να επιχειρούν για την απομάκρυνσή τους. Καταστηματάρχες που διατηρούν επιχειρήσεις σε κοντινό σημείο από τον χώρο του πεδίου του Άρεως τόνισαν ότι δεν σημειώθηκαν βαρδαλισμοί ούτε ζημιές, παρά μόνο είδαν και αυτοί με τη σειρά τους σκουπίδια. Όλα εξελίχθηκαν ομαλά, ήταν το επιπλέον στοιχείο που τόνισαν. Και τώρα να γίνει δύο χρόνια, τρία. Βομβαρδισμένο το οποίο λογικό είναι γιατί έχει πολύ κόσμο, έτσι. Αρκετό κόσμο. Τώρα δεν κάνανε ζημιές, δεν κάνανε, σκουπίδια ήταν μέσα. Δηλαδή και εγώ που μπήκα κάνα δύο φορές, σκουπίδια είδα. Δεν είδα να καταστρέψουν κάτι το πανεπιστήμιο και τέτοια πράγματα, κατάλαβες. Εντάξει. Τα παιδιά γλεντήσανε, όπως κάθε φορά στο πάρτι αυτό που γίνεται, που είναι και το μεγαλύτερο πάρτι που πιστεύω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, όλα καλά. Εδώ ήρθανε, ψωνίσανε, φάγανε, ήπιανε αναψυκτικά τους, τους χυμούς τους, κόσμια, όλα. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και ούτε ποτέ είχαμε κανένα πρόβλημα με το συγκεκριμένο πάρτι. Διακρίνεται να είναι υπό την επίρρεια μέθης νεαρή σε ηλικία έντονα όμως ή όχι? Εντάξει, λογικό είναι. Και δυο και τρεις μπύρες άμα πιούνε. Ήρθαμε το πρωί 6.30 ώρα 7 παρά να καθαρίσουμε. 15 άτομα προσωπικό. Μεγάλο το κακό. Πολλά τα σκουπίδια. Εικόνα δικήσατε όταν μπήκατε εδώ? Μπαίνοντας μέσα κόσμο ακόμα μέσα εδώ. Σκουπίδια παντού. Χαμός. Μαζεύαμε και ακόμα βλέπετε τελειωμό δεν έχει. Ο Δήμος έχει έρθει 6 φορές, μέχρι τώρα ακόμα θα συνέχεια έρχεται. Μέχρι το μεσημέρι θα έρθει άλλες 3-4 φορές. Πολλά τα σκουπίδια, χαμός. Αυτά λοιπόν, η νεολαία είπε να ξεδώσει, αλλά τα σκουπίδια τα παίρνουμε και τα πετάμε στον κάδο. Πάμε στα τηλέφωνά μας, καλημέρα σας. Καλημέρα, σας ακούμε. Καλημέρα, Σοφάκη. Καλημέρα. Με λένε και εμένα Σοφία. Θα ήθελα να κάνω μια μεγάλη καταγγελία για το Δήμο Λάρισα. Επιτέλους, γιατί 30 χρόνια εδώ στα Νέα Ηπειρώτικα υπάρχει ένα μεγάλο οικόπεδο που είναι να γίνει πλατεία. Και 30 χρόνια μας κοροϊδεύουνε. Ό,τι θα την κάνουμε. Έχουμε φτάσει πλέον σε απόγνωση όλη η γειτονιά. Έχουν φτάσει τα χορτάρια μέχρι τον ουρανό και παίρνουμε εμείς οι γείτονες ό,τι μπορούμε να διαθέσουμε να κόψουμε τα χορτάρια, να μην φάνε τα φίδια, γιατί έχουμε μικρά παιδιά που παίζουν σε όλη τη γειτονιά. Και φοβόμαστε γιατί πέρυσι είχαμε επιθέσεις από οχές και κανένας από το Δήμο δεν έχει ενδιαφερθεί να έρθει να κόψει, έστω να βάλει ένα μηχάνημα να τα κόψει, να το στρώσει, γιατί αυτό έχει παραξύλο, έχει φύγει κάθε λογική ανθρώπου. Η ανεμέλεια του Δήμου Λάρισας εδώ και 30 χρόνια στέλνουμε συνέχεια όλη η γειτονιά χαρτιά, πότε. Έχουμε βαρεθεί και κάθε φορά στις εκλογές να υπόσχονται ό,τι θα σας την κάνουμε. Θα έρθουν πάλι εκλογές. Έχονται, φτάνει πάλι η ώρα. Για να κάνω κι εγώ μια ερώτηση σήμερα. Ελπίζω μέχρι το τέλος της εκπομπής να δω τι θα μου απαντήσουν εκεί για να τα νέα ποιότητα που λέτε. Για να δούμε. Ελπίζω μέχρι το τέλος της εκπομπής να έχουμε και μια απάντηση. Στα νέα ποιότητα, Επαμεινώντα, Ευβεάκη, εκεί είναι να γίνει μια μεγάλη πλατεία. Για να δούμε τι θα μας απαντήσουν. Ελπίζω μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής να έχουμε και την απάντηση. Γιατί είναι τόσα χορτάρια, δεν μπορώ να σας τα στείλω. Εμείς να δείτε, εμείς την προσπάθειά μας που κάνουμε... Θα προσπαθήσω να έρθω και εγώ από εκεί να κάνω και ένα ρεπορτάζ πάνω όχι σήμερα. Για να μην φάνε τα φίδια τα παιδιά μας που παίζουν γύρω-γύρω. Λογικό. Στον δρόμο. Να είστε καλά, θα
ελπίζω μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής να σε έχω για κάποια απάντηση σχετικά εκεί με το σημείο που έχουν υποσχεθεί να γίνει πλατεία. Προς το παρόν, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει μια ζούγκλα επικίνδυνη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Θα ασχοληθώ με το θέμα, σας το υπόσχομαι. Στις διαφημίσεις και όλες θα επικοινωνήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο στούντιό μας στην Πόλη του Βόλου. Εκεί μας περιμένει η καλή συνάδελφος Ιωάννα Μπουροπούλου για να μας δώσει όλα τα νέα της ημέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Ιωάννα μου. Καλημέρα, Σοφία. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Τι νέα έχουμε σήμερα? Σήμερα δεν έχουμε πολύ ευχάριστα νέα. Θα ξεκινήσουμε με ακόμα ένα περιστατικό που σημειώθηκε χθες στο Βόλο, στο παιχνίδι θανάτου, τη γνωστή επικίνδυνη μόδα, όπου άτομα κάτω των 18 κυρίως πετάγονται στις ρόδες των αυτοκινήτων προκειμένου να δούνε τις αντιδράσεις των οδηγών και να τις καταγράψουν για το TikTok. Να σημειωθεί ότι στο Βόλο έχουν γίνει 12 συλλήψεις των παιδιών και των γονέων του, αλλά όπως βλέπουμε αυτή η μόδα δεν σταματάει. Η οδηγός που ήρθε αντιμέτωπη με το χθεσινό περιστατικό περιέγραψε στις αρχές το περιστατικό και ανέφερε ότι ήταν 3 άτομα στον περιφερειακό του Βόλου, ένα αγόρι και 2 κορίτσια. Το αγόρι καθόταν από τη μία πλευρά του δρόμου και τα κορίτσια πήγαιναν συνεχώς από τη μία στην άλλη. Η ίδια τους είδε από μακριά, επιβράδυνε η γυναίκα, αλλά όταν έφτασε κοντά στο αυτοκίνητο, επιβράδυνε και η ίδια η κοπέλα να περπατάει. Λέει, την κοιτούσε μέσα στα μάτια, δεν περνούσε το δρόμο και απλά επιβράδυνε το περπάτημά της. Η οδηγός ξεκίνησε να κορνάρει, η κοπέλα πέρασε το δρόμο, κατευθύνθηκε προς την πλευρά του αγοριού και όπως φάνηκαν, κάπως ενοχλημένοι από τις κόρνες. Πιθανότατα, δεν ξέρω, δεν τους βγήκε η όλη πλάκα, δεν περίμεναν αυτή την αντίδραση. Πάντως δεν λέει να σταματήσει, παρότι έχει γίνει γνωστό να το Πενελλήνιο. Η αστυνομία έχει στήσει μπλόκα και προσπαθεί σε σημεία που έχουν δώσει το στίγμα οι οδηγοί να προστατεύσουν τους οδηγούς και τα ίδια τα παιδιά προφανώς. Δεν είναι παιχνίδι, το λέμε συνεχώς. Τι παιχνίδι είναι αυτό τώρα που έχουν εφήβρει για να ανεβάσουν ένα βίντεο στο διαδίκτυο και να γελάνε με τους φίλους και να λέμε, αχ, είδες τι έκανα εγώ αυτόν τον οδηγό. Είναι επικίνδυνο, το λέμε συνεχώς. Και δεν μπορώ καν να φανταστώ και την ψυχολογία αυτής της γυναίκας, της οδηγού, η οποία είδε ξαφνικά την κοπέλα να πετάγεται μπροστά στο δρόμο. Έτσι ακριβώς. Και μιλάμε για ένα μεγάλο δρόμο. Ο περιφερειακός τώρα μπορούσε να πέσει και πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν ήταν. Εντάξει, το έκαναν στην αρχή σε μικρούς δρόμους μέσα στην Πόλη του Βόλου, που και πάλι ήταν επικίνδυνο. Βεβαίως. Αλλά τώρα και στον περιφερειακό ξεφεύγει το πράγμα. Βέβαια, στον περιφερειακό δεν είσαι και σε κατοικημένη μέσα περιοχή, που και πάλι πρέπει να προσέχεις να μην έχεις αναπτύξει ταχύτητες, αλλά δεν είναι και ίδιες ταχύτητες με το να κυκλοφορείς στο κέντρο. Και είναι και επικίνδυνο. Και ο περιφερειακός, και αν έχουν σημειωθεί τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα δυστυχώς. Άρα λοιπόν, προσοχή. Και οι γονείς, ας μιλήσουμε με τα παιδιά τους. Εκπαιδευτικοί δεν είναι παιχνίδι. Έχουν ένα σωρό άλλους τρόπους να παίξουν. Όχι με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι παιχνίδι, το λέμε συνεχώς. Τι άλλα νέα, Ιωάννα μου? Θα κινηθούμε στο ίδιο πάνω κάτω κλίμα και θα αναφέρουμε ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στο Βόλο, όπου ένα ΙΧ φορτηγό χτύπησε και εγκατέλειψε ένα δίκυκλο με 2 επιβαίνοντες πάνω. Πιο συγκεκριμένα, ένας βολιώτης 59 χρονών, κινούμενος σε οπισθοπορία, χτύπησε ένα μηχανάκι όπου ήταν πάνω μία 49χρονη και η 14χρονη κόρη της, η οποία μάλιστα τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Οι γυναίκες πήγαν στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ, ενώ ο οδηγός του φορτηγού τις εγκατέλειψε. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Βόλου βρήκανε το όχημα του 59χρονου και τον συνέλαβαν φυσικά, ενώ και ο ίδιος είχε καταλάβει ότι τον κυνηγούσαν και πήγε και παραδόθηκε για την ακρίβεια. Μετά από έλεγχο της αστυνομίας για το αν είχε καταναλωθεί ποσότητα αλκοόλ, βρέθηκε ότι σε πρώτη μέτρηση ο 59χρονος είχε καταναλώσει 0,84 σε ποσότητα αλκοόλ και τη δεύτερη φορά 0,82, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι το 0,25. Από εκεί να καταλάβουμε λοιπόν στην κατανάλωση έτσι αλκοόλ του οδηγού. Προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Όταν οδηγούμε δεν καταναλώνουμε αλκοόλ και αν έχουμε πια αφήνουμε το αυτοκίνητό μας, έτσι δεν το συζητώ, βρίσκουμε άλλους τρόπους να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε θερμά. Ελπίζω αύριο Τρίτη με άλλα νέα καλά να μας έχεις. Καλύτερα. Την καλημέρα μας έτσι και καλή δύναμη και καλή εβδομάδα φυσικά. Καλή συνέχεια. Εμείς πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, μιας και λέγαμε για τους νέους. Οι νέοι έχουν στα πάρτι, νέοι με αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι TikTok, νέοι όμως που ρίχνονται και στη μάχη των πανελληνίων εξετάσεων.
Φέτος μια χρονιά περίεργη για τους μαθητές, εν μέσω πάλι πανδημίας, ενδεχομένως όχι όπως η περσινή, αλλά μην ξεχνάτε και πολλά παιδιά νόσησαν και μέτρα που ίσχυαν ακόμη και τη φετινή σχολική χρονιά στα σχολεία, με μια ψυχολογία όχι και την καλύτερη, δεν το συζητώ. Πάμε να δούμε λοιπόν, όλα έτοιμα, την Παρασκευή δεν κάνω λάθος, έχουμε πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων, όλες όμως τις λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Τις λεπτομέρειες για τις πανελλαδικές εξετάσεις σε επίπεδο μαγνησίας έδωσε ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πλαισιωμένος από συνεργάτες του εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων. Επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι ρίχνονται στη μάχη των πανελλαδικών σε λίγες ημέρες οι μαθητές σε επίπεδο νομού. Είμαστε σε διαρκή επαφή με το Υπουργείο Παιδείας και διαμέσου των υπηρεσιακών παραγόντων και όλων των εμπλεκομένων στις πανελλαδικές εξετάσεις από πλευράς διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαγνησίας. Κάναμε κάθε δυνατή προσπάθεια και προετοιμάσαμε τις πανελλαδικές εξετάσεις ώστε να εξελιχθούν ομαλά. Θέλουμε όμως να επισημάνουμε ότι το οικογενειακό περιβάλλον χρειάζεται να εξασφαλίσει στους μαθητές μας την απαραίτητη ηρεμία και την κατάλληλη ενθάρρυνση ώστε να συνεχίσουν τον αγώνα που ξεκίνησαν. Οι εξετάσεις ξεκινάνε για τα ΕΠΑΛ 2 Ιουνίου και το τελευταίο μάθημα δίνεται 17 Ιουνίου. Η έναρξη των πανελλαδικών για τα γενικά λύκεια γίνεται 3 έκτου και το τελευταίο μάθημα δίνεται 10 έκτου. Οι υποψήφοι για τα ΓΕΛ φέτος στο νομό μας είναι 1.319, εκ των οποίων οι 1.309 θα εξεταστούν γραπτός και οι 10 θα εξεταστούν προφορικώς, σύμφωνα με τις γνωματεύσεις που έχουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Όσο αφορά για τους προφορικώς εξεταζόμενους, αυτοί θα εξεταστούν στο ειδικό εξεταστικό κέντρο που εδράζεται στο 48ο βαθμολογικό κέντρο, εδώ στο συγκρότημα Μουρτζούκου. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ είναι 438, και αναλύονται σε 422 γραπτός και 16 προφορικός. Εδώ όσοι εξετάζονται προφορικός θα πρέπει να μεταβούν στο εξεταστικό κέντρο του Ευόσμου. Σε σχέση με πέρυσι θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε 138 λιγότερους υποψήφιους. Εγώ θα σας μιλήσω για τα ΓΕΛ. Τώρα είναι 1.319 υποψήφοι και υποψήφιες, εκ των οποίων οι 1.113 είναι μαθητές της τρίτης λυκείου μέχρι τώρα υποψήφοι και 206 είναι απόφοιτοι περσινής χρονιάς ή προηγούμενων ετών. Τέταρτη πάντως ημέρα των ενδοσχολικών εξετάσεων ήταν η χθεσινή και μέχρι στιγμής η διεξαγωγή τους είναι ομαλή χωρίς προβλήματα σε οργανωτικό και γνωστικό επίπεδο. Για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, οι μαθητές της Α και Β τάξη ολικίου εξετάζονται με την Τράπεζα Θεμάτων. Κάτι που σημαίνει ότι τα δύο από τα 4 ζητήματα που καλούνται να απαντήσουν κληρώνονται από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα για το καθένα από τα δύο αυτά ζητήματα, κληρώνονται 3 θέματα και ο καθηγητής επιλέγει το ένα, αυτό που του είναι πιο οικείο γνωρίζοντας το επίπεδο των μαθητών του. Σύμφωνα με καθηγητές, οι ενδοσχολικές εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων διεξάγονται ομαλά. Με το καλό να πούμε εμείς, πραγματικά φέτος να είναι μια χρονιά καλή για τα παιδιά. Μπορεί να ήταν δύσκολη και εν μέσω πανδημίας, ωστόσο ευχόμαστε καλά αποτελέσματα. Θα πούμε πολλά περισσότερα βεβαίως και κατά τη διάρκεια της εβδομάδος. Πάμε σε μια ακόμη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Σουρτέο. Καλημέρα κύριε Γρηγόρη, τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Καλά και εγώ. Βγάζει κάποιον στο κανάλι πρωί τώρα πριν λίγο και είπε για κάποια σκουπίδια, μπαίνουν πιτσιρικάδες, πίνουν, κάνουν ράνο. Τώρα αυτή τη στιγμή, αν περάσετε επί της οδού Χρυσοφόρου, δεν υπάρχει δημοτικός υπάλληλος να σκουπίζει. Και δεύτερον, τώρα αυτή τη στιγμή να περάσετε και να ανοίξουμε τους σκάλους, είναι όλοι γεμάτοι από σκουπίδια. Και περνάνε 12 η ώρα το βράδυ για να αναταμαζεύουν. Όλη την ημέρα με 30-35 βαθμούς ζέστη, πρώτη συνεργείως στη ΜΑΠΑ. Καλά, πρέπει να είναι ήδη αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί. Τώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας τι ώρα να πας, στις 3 το μεσημέρι? Δεν γίνεται αποκομιδή των σκουπιδιών στις 3 το μεσημέρι?
Ελάτε εδώ τώρα στο ή θα γίνει βράδυ ή θα γίνει πολύ νωρίς το πρωί. Γιατί αλλιώς μετά φανταστείτε τι κυκλοφοριακό κομφούζο θα επικρατούσε αν είχαν βγει τα απορριμματοφόρα στις 3 ώρα το μεσημέρι, λίγο πριν σχολάσει κανείς. Ναι, ελάτε τώρα αυτή τη στιγμή που είναι 9 η ώρα. Καλά, υπήρξε, ήταν και Σαββατοκύριακο τώρα, δεν ξέρω πώς λειτουργούσε η καθαριότητα. Αν και θα έπρεπε εντάξει, τουλάχιστον από τη νύχτα ή το πρωί να είχαν ξεκινήσει τα απορριμματοφόρα. Να δείτε ότι όλη η καρδιά είναι full. Δηλαδή τι κάνουμε τα σκουπίδια, τα παίρνουμε στο σπίτι, δεν κατάλαβα. Όχι, να περνάει ο Δήμος κάθε τρεις και λίγο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το Σαββατοκύριακο λίγο είμαι φιδωλή στο να πετάω σκουπίδια. Προτιμώ από τη Δευτέρα, όσο μπορώ βεβαίως και όσο μπορούμε. Έτσι, άμα καθαρίσουμε, πετάξουμε τα σκουπίδια την Παρασκευή, μια-δυο μέρες νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν μόνο για Δευτέρα, κυρία Σοφία. Κάθε μέρα αυτό το βιολί γίνεται. Τώρα, δηλαδή τι κοιτάει ο Δήμαρχος, θα κάνει πλατείες και τέτοια και μας αφήνει τα καλές είναι και πλατείες. Πλατείες δεν είναι κακό. Καλές είναι οι πλατείες, αλλά προφανώς πρέπει να γίνει και το να υπάρχει καθαριότητα. Να μην λέμε ψέματα, πώς δεν κάνει πλατείες. Κάνει πλατείες για να τρώει λεφτά. Όχι, εντάξει τώρα, τι το λέτε αυτό τώρα. Όχι, όχι. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό που λέτε τώρα. Οι πλατείες γίνονται για όλους εμάς, γιατί έχουμε ανάγκη από ελεύθερους χώρους για τα παιδιά μας, για να απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας, που και η πανδημία μας έφερε και πιο κοντά. Εγώ κάθε απόγευμα παίρνω τη μικρή μου και πάω βόλτα στην πλατεία. Μην το λέτε αυτό. Οι πλατείες δεν είναι αυτό που λέτε. Είδατε τώρα οι κάτοικοι, αντί να έχουν πλατεία, έχουν ένα χωράφι με χόρτα. Δεν είναι ναι, έτσι. Να τις καθαρίζουμε όμως. Καλέ, αυτό ναι, σε αυτό να συμφωνήσω. Και να τις καθαρίσουν και να τις περιποιούνται και να παίζουν τα παιδιά μας με ασφάλεια στις παιδικές χαρές. Να κάνουν πλατείες, αλλά να καθαρίζουν. Αυτό συμφωνώ, σε αυτό συμφωνώ. Να είστε καλά, κύριε Γρηγόρη μου, δεν έχω άλλο χρόνο γιατί περιμένει και άλλη γραμμή. Και να μην έχω καμία τέτοια. Έτσι είναι, εγώ συμφωνώ. Να υπάρχει καθαριότητα, να έχουμε και φωτισμό, να έχουμε περιποιημένο πράσινο, σε αυτά συμφωνώ. Πλατείες όμως να γίνονται. Να είστε καλά, κύριε Γρηγόρη, έχω και άλλη γραμμή που περιμένει, θα τα ξαναπούμε εξάλλου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα σας. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Κτηνοτρόφος είμαι, τι να πούμε. Δύσκολα. Ας ακούσουν οι κτηνοτρόφους, φάζουν την κουπάδια και εγώ ίδιος για σφάξιμο τα έχω. 700 φούστας Κατερίνη, 200 και 200-150 τύρναβος και δεν θέλω να ονοματίσω τώρα δηλαδή. Λοιπόν, το θέμα τι κάνουμε από τώρα και πέρα. Τουλάχιστον εσείς σε τοπικά κανάλια, κάντε κάτι ρε παιδιά. Εγώ συνέχεια το αναφέρω, γι' αυτό και σας δίνω και το βήμα δηλαδή, και έχω πάει και σε κτηνοτρόφους. Πίσω από εμάς είναι και αγρότες. Όλοι μας. Όλα αυτά. Όλοι μας. Εμείς θα σβήσουμε και αγρότες. Τι γίνει μετά. Έτσι. Και ας το πούμε αγροτικός τομέας, δηλαδή η ανάπτυξη αυτή που λέμε, έτσι, πρωτογενής τομέας, ποιος το έχουν καταλάβει. Στην Αθήνα δεν ακούμαστε καθόλου. Δεν βγαίνει το επάγγελμα, έπωσο. Οι ζωοτροφές στα ύψη φαντάζομαι. Ποιες ζωοτροφές, δεν μιλάμε, για ποια τώρα μιλάμε, τώρα, για ποια στήριξη. Τίποτα, κουροδία σκέτη. Και τι κάνετε τώρα, παιδιά. Και τι κάνετε όλοι, τώρα, πώς τα καταφέρνετε τώρα. Θες το κρέας, το πόβιο, το αρνίσιο, το κίνο, το άλλο. Όλα από αυτά τρώνε. Ας το καταλάβουνε μερικοί. Μακάρι να στηριχθείτε, γιατί είστε ένας κλάδος πραγματικά πολύ παθος. Εγώ το λέω συνεχώς και είναι και ένα επάγγελμα πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή είμαι σε ένα δράμα, δηλαδή. Δεν πάει άλλο στην δουλειά. Πώς θα βάλουμε μέσα να πούμε τώρα τα έσυνα, να πούμε άχυρα και τώρα και τα άλλα και τα φίλια δηλαδή και χειμώνα. Για πέστε. Δεν ακούει κανένας. Έλατε. Πού είναι και οι τοπικοί βουλευτές. Οι τοπικοί βουλευτές πού είναι οι τοπικοί βουλευτές, για πείτε μου. Ποιοι τοπικοί βουλευτές τώρα. Τι έχουν κάνει. Σκουπίδια. Τι έχουν κάνει για τους πολίτες, για τους κτηνοτρόφους, για τους αγρότες. Τίποτα. Εμείς το πάμε. Οι αγρότες λένε προγράμματα αγροτικά απλήρωτα. Οι κτηνοτρόφοι λένε δεν μπορούν να ψοφάνε τα ζωντανά μας, δεν έχουμε να τα ίσουν. Το χάος όλα, το χάος είναι. Εγώ δεν θα πληρώ στη δίη μου αύριο. Τι θα κάνω, πώς θα πάρω ζωτροφές, τι θα φτιάξω. Είμαι 58 χρονών δηλαδή, τι θα κάνω αύριο. Έλατε. Δεν μπορεί, τι άλλο να κάνετε, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Θα πάω μέσα εργοστάσιο μέσα, να πάω πουθενά άλλο, κάπου. Δεν βάζει επιχείρηση, κανένα καλά επιχείρηση δεν βάζει μέσα. Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι που να το βρείτε κι εσείς. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους τους κτηνοτρόφους. Έχουν απόλυτο δίκιο.
Εγώ το λέω συνεχώς και είναι και ένα επάγγελμα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω ποιος νέος επιλέγει να μείνει στο δημιουργιοστάσιο του πατέρα του ή να φτιάξει μια κτηνοτροφική μονάδα από την αρχή. Εκτός ότι απαιτείται κόστος, τεράστιο κόστος για να μπορέσει κανείς να φτιάξει ένα δημιουργιοστάσιο σύγχρονο, έτσι, για το τάισμά τους, για την καθαριότητά τους, για όλα αυτά. Και να μείνει και στο επάγγελμα που πρέπει όλο το χρόνο να είσαι στο μαντρί σου. Δεν μπορείς να πεις μισό λεπτάκι, έχει πάει 15 Αυγούστου τώρα και εγώ πρέπει να πάω διακοπές 15 μέρες, οπότε σας αφήνω και γεια σας. Ούτε μπορείς να πεις δεν έχω λεφτά να πάρω ζωοτροφές, θα τα αφήσω ατάιστα. Είδατε τι έγινε με τις γεννήσεις. Δεν είχαν λέει γεννήσεις ή αναγκάζονταν να σφάξουν ακόμη και αυτά που κρατούσαν για το ζευγάρωμα για να ζήσουν, για να επιβιώσουν. Και επειδή αν δεν τα συντίζεις και καλά, και κρέα δεν σου αποδίδει και γάλα δεν σου βγάζει και γενικότερα είναι μεγάλο πρόβλημα για τους κτηνοτρόφους. Από τη μία έχουμε τους κτηνοτρόφους σε απόγνωση, από την άλλη αγρότες χωρίς πληρωμές των προγραμμάτων, κακοκαιρία Ιαννός και νέα κακοκαιρία τώρα η καινούργια αυτή με το χαλάζι, δεν ξέρω πού θα πάμε. Και την ίδια ώρα έχουμε καύσιμα στα ύψη, τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ στα ύψη, το κόστος ζωής είναι πλέον δυσβάστακτο και την ίδια ώρα, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε λεφτά. Παίρνεις το μισθό, σε 2-3 μέρες δεν έχεις φράγκο στην τσέπη. Γιατί πολύ απλά είναι μόνο για τους λογαριασμούς του προηγούμενου μήνα. Τι να μείνει για να βγάλεις το μήνα, υπάρχει τίποτε, όχι. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε λίγα λεπτά εδώ στην πρωινή ατζέντα. Καλοκαιράκι, να μας δίνει και ωραίες εικόνες, ούτε προγραμματισμένα να το είχαμε. Και τι άλλο, πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, πολιτισμός, πλούσιος, η κάμερα της τηλεόρασης Άστρα προσπαθεί να είναι παντού και βρεθήκαμε σε ακόμη μια εκδήλωση από το Σύνδρομο Γραμμάτων και Τεχνών και βεβαίως απολαύσαμε αυτή την πολύ όμορφη παράσταση. Τα κάστρα έπεσαν και μας δείχνεις, τι μας δείχνεις τώρα, Σκιάθο λογικά, Τι μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης, λογικά μας δείχνει Σκιάθο, εκεί που θέλουμε να πάμε. Απάργα, Σκιάθο, εντάξει, κοντά έπεσα, δεν έπεσα και πολύ μακριά. Αφιερωμένη, έχεις δίκιο τώρα, τι λέω. Live εικόνα από την Πάργα και αν έχω πάει κιόλας στην Πάργα. Και νομίζω ότι είναι αφιερωμένη αυτή η φωτογραφία στη Βάνα. Βάνα, ξέρω ότι μας παρακολουθείς, οπότε αφιερωμένη αυτή η εικόνα. Καλά, εντάξει, τώρα δεν μπερδεύομαι, μη μας πας. Ξέρω ότι μας πας στα ελληνικά νησιά. Λίγο μακρύτερα μας πάει Σαντορίνη ο Μιχάλης Χειμωνίδης. Υπέροχη Πάργα νωρίτερα. Και βεβαίως και τα νησιά, τα πανέμορφα νησιά των Βορείων Σποράδων, τα αγαπάμε. Και τι και είπα για τη Βάρα, να πούμε ότι υπάρχουν 3 μικρά γατάκια. Αν κάποιος θέλει να τα υιοθετήσει, τα φροντίζει όσο μπορεί. Έχει ήδη γατάκια και σκυλάκια η Βάρα. Αν κάποιος θέλει να τα υιοθετήσει, τη Λάρισα, πολύ ευχαρίστως να σας φέρουμε σε επαφή. Και ενώ μας ξεμυαλίζει, είναι live εικόνα, έτσι, αυτή που μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης από υπέροχα μέρη της όμορφης Ελλάδας μας, από άκρη σ' άκρη, από την Πάργα, από την Κρήτη, από τη Σαντορίνη, υπέροχες παραλίες, όπου και να πας, αγαπημένη Νάξος, πόσο όμορφα νησιά έχουμε. Με αυτή λοιπόν την πανέμορφη εικόνα, να και ένας πατέρας με το μωράκι, γιατί νωρίς πάμε γονείς τώρα τα παιδιά το καλοκαίρι, με αυτή την πανέμορφη λοιπόν εικόνα πάμε να δούμε αυτή τη θεατρική παράσταση, τα κάστρα έπεσαν από το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών, έτσι, της Θεσσαλίας. Καθήλωσε τους Λαρισαίους στη θεατρική παράσταση «Όλα τα κάστρα πέσανε» που πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του Λαογραφικού Μουσείου Λάρισας από το Σύνδεσμο Γραμμάτων Τεχνών Θεσσαλίας. Η παράσταση, ένα ιστορικό δράμα εμπνεσμένο από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, παρουσιάστηκε σε συνεργασία με το Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων. Και δώσαν τα κλειδιά τους το Μεσολόγγι το μικρό, δουλειά δεν το σκηνάει. Σαν τι ζηλέψαν οι οχτροί, παντέρμο Μεσολόγγι. Κι απ' έξω σου μαζεύτηκαν τόσοι στρατοί, χιλιάδες, κι ολιμερείς, κι ολονυχτείς, αγάδες και βασάδες, λισομανούν και μάχονται στο χέρι να σε βάλουν. Δεν είσαι κάστρο άπαρτο, όλοι τυχοδεμένοι, μα μία φλούδα έρμης γης
στη θάλασσα αφομένη. Ο Σύνδεσμο Γραμμάτων Τεχνών Θεσσαλίας είχε συνοργανώσει με τον κύκλο Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών το Συμπόσιο Λογοτεχνία το 2020 και τώρα είχαν τη χαρά να παρουσιάσουν τη σημαντική αυτή παράσταση. Σε δήλωσή του, πριν την έναρξη παράσταση, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας, Δίνος Κόκκινος, επεσήμανε τα εξής. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στη Λάρισα τον κύκλο Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών, οι οποίοι πραγματικά θα παρουσιάσουν μια πολύ σημαντική παράσταση. Με τον τίτλο «Όλα τα κάστρα πέσανε». Είναι μια παράσταση η οποία είναι εμπνευσμένη από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου και ουσιαστικά είναι μια παράσταση λόγου, ήχου και μουσικής, όπου κυριαρχεί η ποίηση, η λογοτεχνία και το τραγούδι με έναν μαγικό τρόπο. Βρισκόμαστε στο Λογογραφικό Μουσείο, πραγματικά θα είναι μια έτσι πολύ σημαντική βραδιά και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων Τεχνών Θεσσαλίας έχει ισχυρούς δεσμούς με τον κύκλο Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών, καθώς εδώ και 1,5 χρόνο κάναμε ένα πολύ σημαντικό συμπόσιο λογοτεχνίας και βέβαια η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται σε μια τριλογία που έχει να κάνει με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1921, η οποία ξεκίνησε στον ίδιο χώρο πέρσι με μια μεγάλη εκδήλωση υπό τον τίτλο «Να ήτανε το 1921», που μίλησαν πολύ σημαντικές προσωπικότητες τόσο από τη Λάρισα αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Συνεχίζεται σήμερα με την παράσταση αυτή που αναφέρεται, όπως είπαμε, στην έξοδο του Μεσολογγίου και θα κλείσει το Σεπτέμβριο με μια επίσης πολύ σημαντική εκδήλωση που θα αναφέρεται στις επιστολές μεταξύ του Αδαμάντιου Κοραή και του Τζέφερσον. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι την ώρα αυτή που μιλάμε είναι σε λειτουργία η έκθεση ζωγραφικής, η πολυέκθεση με τον τίτλο «Μεθεόρτη από το 1921 στο 1922» στην Αθήνα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στα παλιά δικαστήρια της οδού Σαντα Ρόζα, όπου εκεί πραγματικά είναι μια εικαστική παρέμβαση, ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμμετέχουν πολλοί Θεσσαλοί καλλιτέχνες, ένα πανόραμα λοιπόν Θεσσαλών καλλιτεχνών και επίσης και κάποιοι πρόσφατα αποβιώσαντες ζωγράφοι, όπου τους έχει αφιερωθεί μια αίθουσα με έργα τους, η οποία ονομάζεται Φυλάκιο Μνήμης. Έτσι λοιπόν κλείνουμε ένα κύκλο εκδηλώσεων που έχουν να κάνουν με την Επανάσταση του 1921 και την επέτειο με τα 200 χρόνια, όπου βέβαια δεν είχαμε τη δυνατότητα λόγω της πανδημίας να τα γιορτάσουμε στον χρόνο που έπρεπε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εδώ σήμερα και πολύ περισσότερο τους δικαστές, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους και οι οποίοι θα δώσουν μια εξαιρετική παράσταση. Το χρονικό της παράστασης εξελίσσεται με συναρπαστικό τρόπο, που συνυπάρχει μαγικά το κείμενο, η ποίηση καθώς και η μουσική. Η επιμέλεια κειμένων, ποίηση της Σοφίας Λιγνού, ποίηση Δημήτρη Ορφανίδη, διασκευή σκηνοθεσία Παναγιώτη Γκεζέλη. Άλλη μια ωραία πραγματικά εκδήλωση από το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών και ο Μιχάλης Χειμωνίδης θέλει να μας ταξιδέψει, θέλει να μας βάλει έτσι σε καλοκαιρινές διακοπές. Και όσο πλησιάζουν οι καλοκαιρινές διακοπές, τόσο σκέφτομαι τον αγαπημένο Δημήτρη Μήτρου. Πόσο ωραίες προτάσεις μας έκανε για το καλοκαίρι, πόσο πολύ μας λείπει και λείπει από την πρωινή ατζέντα κάθε φορά που ξεκινάει αυτή η εκπομπή. Τον έχω στο μυαλό μου γιατί μας περιέγραφε, εκτός από τις ειδήσεις που μας έδινε φυσικά από τη Βόρεια Εύβοια και τη Φιότιδα, μας έδινε όλες τις ειδήσεις, να και Μύκονος, από τα ελληνικά νησιά και μας έλεγε πού να πάμε, πού να φάμε, πώς θα περάσουμε καλά. Αυτή η καλή του καρδιά πόσο μας λείπει και πόσο πολύ μας λείπει και ο Βαλέντης ο Καπίτσας. Χθες είχε γενέθλια και η κορούλα του, το αγαπημένο πλασματάκι του και είναι δύο άνθρωποι που δεν μπορούμε πραγματικά χωρίς αυτούς, τους σκεφτόμαστε καθημερινά. Μας λείπει το χαμογελό τους, μας λείπει η καλή τους η καρδιά, μας λείπει η συνεργασία τους, έτσι. Είναι αυτή η χρονιά που έφερε πολύ μεγάλες απώλειες, πραγματικά έτσι μέσα στο σπίτι μας εδώ στον Άστρα. Με αυτές τις εικόνες όμως, εμείς θα πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις για να επανέλθουμε εδώ και να κλείσουμε παρέα την πρωινή ατζέντα. Εδώ είμαστε λοιπόν με αυτή την όμορφη εικόνα με το καλοκαίρι στην Ελλάδα να κλείσουμε την πρωινή ατζέντα σήμερα Δευτέρα 30 Μαΐου και αύριο θα χαιρετήσουμε και τον Μάριο να καλωσορίσουμε σιγά σιγά και τον Ιούνιο. Από τον Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Βασίλη Καραμπάση και την Έλληνα Κυριαζίδου ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.